Μια μουσική βραδιά με τον Δημήτρη Ιφαντή και τη χοροδία του οδείου Ars Nova συνδιοργάνωσαν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών με τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης της Ελεπάπη Ιωαννίνων και το οδείο Νέες Τέχνες Ars Nova. Δύο μουσικά όργανα φαινομενικά αντίθετα, πιάνο και λαούτο, αντάμωσαν στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων μεγάλων δημιουργών. Μας έλεγε λοιπόν ότι ακόμη και στην εξορία που ήταν, 8 ώρες την ημέρα δούλευε, ήταν στο πιάνο. Μου λέει, είχα δεν είχα να παραδώσω έργο, ήμουνα στο πιάνο. Και από τότε σκεφτόμουν, λέω, αν ο Θεοδωράκης ήταν 8 ώρες στο πιάνο, εγώ πόσες ώρες πρέπει να είμαι στη δουλειά μου να μείνει κάπου. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, Μαργαρίτα, στο Σαρονικό, Χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης απίφθινε η πρόεδρος της Ελεπάπη Ιωαννίνων, Νατάσα Μπέγκα, δίνοντας ένα σύντομο ιστορικό από την ίδρυση του τοπικού παραρτήματος Ιωαννίνων της Ελεπάπ μέχρι το νέο μεγάλο απόκτημα που είναι οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης Ελπίδα Ζωής. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον Περιφερειάρχη κύριο Παχρημάνη και σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που βοήθησαν να γίνει αυτό το μεγάλο μοναδικό κέντρο υποστήριξης και διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Συνδυούμε τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης Ελπίδα Ζωής με την Ήπειρος Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε άμεσα με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον καθηγητή κύριο Ιφαντή και τον ψυχίατρο κύριο Αποστόλου. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ απόψε να γιορτάσουμε μαζί με τον Δημήτρη Ιφαντή, το Δύο Νέες Τέχνες Ars Nova και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίες των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης.